Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζουν οι Γεράσιμοι, οι Γερασιμίνες, κυρίως αυτοί που ακολουθούν το εορταστικό δόγμα της Κεφαλονιάς. Εδώ γιορτάζει στο κανάλι ο καλός και γείτονας στην τηλεοπτική στέγη Μάκης Κουρής. Από την αρχή της εκπομπής, λοιπόν, τις καλύτερες μου ευχές στον ίδιο, αλλά και στους υπολείπους μάκηδες που γιορτάζουν, Γιακουμάτος και άλλοι πολλοί, από την αριστερά μέχρι την δεξιά, στο πολιτικό σύστημα, αλλά και στους φίλους, στους συμπολίτες μας, που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν κάθε βράδυ. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα και απόψη είναι πάρα πολύ πλούσια και θα σας έλεγα εξόχως ανησυχητική. Εξηγούμε. Για μένα, το πρώτο θέμα της ημέρας είναι το γεγονός πως ο Ερντογάν επανέρχεται στην αναθεώρηση όλου του πλαισίου που μέχρι τώρα διέπει το status quo στην ευρύτερη περιοχή στην οποία ανήκει η Τουρκία. Εξηγούμε, με τη συνθήκη της Λοζάνης του 23, το τουρκικό κράτος απέκτησε τα σημερινά του σύνορα. Αυτή τη συνθήκη και αυτό το καθεστώς των σημερινών συνόρων της Τουρκίας, ο Ερντογάν το αμφισβητεί. Την πρώτη φορά που το είπε στην Τουρκία, βγήκαν κάποιοι σχολιαστές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και είπαν ούτε λίγο ούτε πολύ, μη δίνεται και πολύ σημασία, αυτά τα λέει για εσωτερικούς λόγους. Μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου, την απόπειρα η οποία απέτυχε, ο Ερντογάν παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες και ξυλώνει το pullover που θεώρησε ότι δημιούργησε την απόπειρα πραξικοπήματος, γι' αυτό και λέει αυτά που λέει. Είχαμε πει τότε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και ότι ο Ερντογάν είναι από τους λίγους ηγέτες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που θέτει ευθέως θέμα αλλαγής των ευρύτερων συνόρων της χώρας του σε βάρος των γειτόνων του. Και το θέτει δημιουργώντας ένα νέο τουρκικό επεκτατισμό σε μια εποχή που στην ευρύτερη περιφερειακή ζώνη στην οποία ανήκει η Τουρκία και είναι σημαντική δύναμη, τα πάντα αλλάζουν και σχεδόν τα περισσότερα καίγονται. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να περάσει έτσι. Ο Ερντογάν επανήλθε, μίλησε και πάλι, έκανα τη διαστολή μεταξύ των φυσικών συνόρων, δηλαδή των συνόρων που έχει σήμερα η Τουρκία και των συνόρων της καρδιάς μας, το ξαναείπε πάλι. Είπε ότι άλλη ήταν η έκτασή μας σε τετραγωνικά χιλιόμετρα που καθόρισε το εθνικό συμβόλαιο. Εθνικό συμβόλαιο για την Τουρκία είναι η διακήρυξη της Εθνοσυνέλευσης της Τουρκικής το 1920 και μειώσαμε την εδαφική μας κυριαρχία με τη συνθήκη της Λοζάνης, δηλαδή βάλει κατά τη συνθήκη από όλες τις πλευρές πλήρης αναθεώρηση του σημερινού συνοριακού πλαισίου της τουρκικής επικράτειας, πάντοτε σε βάρος των γειτόνων προς όλες τις κατευθύνσεις και βεβαίως στην πράξη, για να μην νομίζουμε ότι αυτά είναι μόνο λόγια, είχαμε σήμερα υπερπτήσεις πάνω από την νησίδα Παναγιά για μια ακόμη φορά λίγο πιο πάνω από τα 3.000 πόδια. Κυρίες και κύριοι, τα παιδιά των ενόπλων δυνάμεων που είναι στα κέντρα επιχειρήσεων και ιδιαίτερα εμπροκειμένου τα παιδιά της πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού που είναι στην πρώτη γραμμή αλλά και του στρατού ξηρά στο ΓΕΣ, βλέπουν πολλά τα μάτια τους καθημερινά. Δεν έχει σημασία αν αυτά δεν δίδονται στην δημοσιότητα. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι δεν μας φτάνει μόνο η βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση. Αν δεν προσέξουμε, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε και κρίση εθνική, η οποία θα απορρέει από ευρύτερες ανατροπές, γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές, στην περιοχή στην οποία ανήκει η Ελλάδα. Γι' αυτό βεβαίως είναι αναπόφευκτο, δημοκρατία έχουμε, να έχουμε και συγκρουσιακό κλίμα σε πολλά θέματα και σε πολλά πεδία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων μέσα στην Ελλάδα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάπου οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει και να συναντώνται. Και αυτό το κάπου είναι το πεδίο της κοινής μας ανησυχίας για τα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Να προσέχουμε λοιπόν. Κατά τα άλλα, πρέπει να πούμε ότι το θέμα των καναλιών, το οποίο δεν ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, με παίρνει τηλέφωνο εδώ ο κόσμος και μου λέει τι σκίζεστε για τα κανάλια, ποιος θα πάρει άδεια και ποιος δεν θα πάρει. Εξηγούμε στον αέρα ότι είναι θέμα δημοκρατίας, δεν είναι απλό θέμα. Ο κόσμος όμως το αντιλαμβάνεται, ένα μεγάλο μέρος της κοινής νόμης, σαν ένα προνομιακό πεδίο σύγκρουσης πολιτικών, κομματικών και επιχειρηματικών επιρροών.
Ο πόλεμος λοιπόν για τα κανάλια καλά κρατεί. Πρέπει να σας πω ότι άκουγα σήμερα το φίλο μου τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο στο Sky να λέει ότι ο κύριος Παπάς βγήκε μαραμένος χθες στη Σία Κοσιόνη σε αυτή την μαραθώνια συνέντευξη, τη συνέντευξη Ποταμό, κράτησε περίπου 40 και πλέον λεπτά. Εγώ που τον είδα, δεν τον είδα καθόλου μαραμένο. Κάθισα και τον είδα μετά σε επανάληψη. Καθόλου μαραμένο δεν τον είδα. Τον είδα πάρα πολύ άνετο. Τον είδα πολύ εξοικειωμένο και με το τηλεοπτικό περιβάλλον του Sky, το οποίο είναι περιβάλλον επικριτικό για την κυβέρνηση. Μαθαίνω ότι ο κύριος Παπάς επισκέπτεται όλα τα κανάλια. Τρώει με σημαντικά πρόσωπα από τον έναν όμιλο και τον άλλο. Και μαθαίνω ότι επεξεργάζεται εναλλακτικά σενάρια σε σχέση με αυτό που θα γίνει κατά την πρώτη, την Δευτέρα και την δεύτερη, την Τετάρτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προσέξτε, κρατήστε κάτι στο βάθος του μυαλού σας. Δεν αποκλείεται, δεν το δέχεται κανείς βεβαίως, αλλά εσείς κρατήστε το. Δεν αποκλείεται το θέμα μιας νέας σύγκρουσης μετά από δυσμενή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, απόφαση δηλαδή περί αντισυνταγματικότητος του νόμου Παπά, να ανοίξει το δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου ισχυρότατου συγκρουσιακού μετόπου της κυβέρνησης με αυτό που ονομάζει διαπλεκόμενα του παρελθόντος, μέσα από το οποίο μέτωπο μπορεί να προκύψει και ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Βάλτε το στο μυαλό σας, δεν το δέχεται κανείς, κρατήστε το, ελπίζω να μην επαληθευθώ. Κατά τα άλλα πρέπει να σας πω ότι έχουμε επαφές του Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες. Είδε τον Ντράγκη, δεν είναι καλά τα νέα από τον Ντράγκη. Περιμέναμε άλλη αντίδραση από τον επικεφαλής της ECB, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Ντράγκη είπε ότι είναι πολύ νωρίς για τη συμμετοχή της Ελλάδος στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να προχωρήσει στη φτηνή χρηματοδότηση και των ελληνικών τραπεζών πρέπει να εξετάσει το θέμα του χρέους. Δηλαδή τι είπε, ότι εμείς δεν βασιζόμαστε σε αυτά που λέει το Δέλτα Νιτάφ ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς θέλουμε να κάνουμε τη δική μας έκθεση από τη Φραγκφούρτη να την κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να αποφανθούμε. Αυτά κυρίες και κύριοι και πάρα πολλά άλλα, τα οποία θα συζητήσουμε με τέσσερις εκλεκτούς φίλους. Κώστας Παυλίδης, βουλευτής Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς μας ήλθατε. Καλησπέρα. Χρήστος Μπουκόρος, βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Μπουκόρο. Είναι ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Καλώς μας ήλθατε. Αναστάσιος Μεγαλομίστακας, βουλευτής ΕΡΟΝ της Ένωσης Κεντρών. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, χωρίς άλλα προλεγόμενα, θέλω να δούμε, κύριε Καλοκαιρινέ, να δούμε παρακαλώ τα αποσπάσματα από τα όσα είπε ο Ερντογάν για τα θέματα αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης και για το πώς βλέπει την αναθεώρηση αυτή. Ξαναλέω, για πρώτη φορά με αυτή την ένταση, πολιτικός ηγέτης, ο οποίος δεν είναι στην Ευρώπη, αλλά θέλει τη χώρα του να προσεγγίζει την Ευρώπη. Προσέξτε το αυτό. Δεν είναι ηγέτης της Μποτσουάνα ή της ακτής Ελφαντοστού, όπου είχαμε πριν από λίγα χρόνια εμφύλιο πόλεμο. Ο Ερντογάν έχει την Ευρωπαϊκή Τουρκία, έχει το ευρωπαϊκό κομμάτι της χώρας του και μέχρι πρότινος τουλάχιστον ήθελε να διεκδικήσει συνθήκες ενταξιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πρώτη φορά λοιπόν θυμίζει αντίστοιχους ηγέτες του Μεσοπολέμου και θέτει θέμα συνολικής αλλαγής των συνόρων, δημιουργώντας ένα κλίμα επεκτατικότητας καινούργιας σε βάρος των γειτονικών χωρών και βεβαίως συμβάλλοντας αποφασιστικά, δραματικά θα έλεγα, στην αύξηση του βαθμού αστάθειας και ανασφάλειας στην ευρύτερη περιφερειακή ζώνη, στην οποία ανήκει και η Τουρκία και η Ελλάδα και άλλες χώρες. Να τον ακούσουμε. 1914 yılında, bakınız nereden nerelere geldik biz. Ah, ah, acaba bunu gençliğimiz biliyor mu? 2,5 milyon kilometre kare olan topraklarımızın büyüklüğü 9 yıl sonra Lozan'ı imzaladığımızda daha sonra topraklarımızla katılan Hatay'la birlikte 780 bin kilometre kareye düşmüştü. Bakın 2,5'tan 780 bin kilometre kareye. Süre ne kadar dar. Kurtuluş Savaşı'mıza girerken hedefimiz misak-ı milli sınırlarımıza sahip çıkmaktı. Asıl vahimi, zorunluluklardan kaynaklanan bu durumu esas olarak kabul edip kendimizi tamamen bu kabuğun içine hapsetme anlayışıdır.
Biz işte bu anlayışı reddediyoruz. Türkiye'yi 1923'ten beri böyle bir kısır döngüye hapsedenlerin amacı coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı, Selçuklu ve Osmanlı geçmişimizi bize unutturmaktır. Malum son zamanlarda gündemde olan, önce Lozan'ı ifade ederek gündeme düşürdüğümüz konu, ardından misak-ı milli konusu, işte bunlar hepsi bu sürecin nasıl yönetildiğini, bizlere nasıl bazı gerçekleri yanlış öğrettiklerinin en açık ifadesidir. Gençlerimizin Lozan'ı incelemesi, araştırması, birileri rahatsız oluyor. Varsın rahatsız olsun. Niye korkuyorsunuz? Tartışılsın, incelensin. Kim ne demiş? Δεν μπορούσε, κυρίες και κύριοι, να τα πει πιο καθαρά. Και ξαναλέω, ας μην σπεύσουν ορισμένοι να πουν το έλασον, δηλαδή ότι ξυλώνει το Κεμάλ. Αυτό είναι σαφές. Αλλά όλα αυτά που λέει συγκροτούν ένα νέο κρατικό ιδεολόγημα ερντογανικού τύπου στην Τουρκία, με το οποίο θέλει να διαπλάσει πλέον το φρόνημα και των νέων ανθρώπων, αλλά και συνολικά των Τούρκων πολιτών. Πλήρης αναθεώρηση του πλαισίου των συνόρων, όπως ορίστηκαν για το νέο τουρκικό κράτος από τη συνθήκη της Λοζάνης του 23. Είναι βαθύτατα μουσολινικός ο Ερντογάν. Είναι βαθύτατα ηγέτης του Μεσοπολέμου. Ρίχνει λάδι στη φωτιά. Λοιπόν, δεν είναι το βασικό μας θέμα αυτό, αλλά είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Θέλω μια πολύ γρήγορη απάντηση από όλους σας. Κύριε Παυλίδη, δικαιολογημένα, είναι δικαιολογημένο να ανησυχεί η ελληνική κοινή γνώμη από τέτοιου είδους δηλώσεις? Και εν πάση περιπτώσει, πόσο επηρεάζουν την πολιτική της κυβέρνησης? Νομίζω οφείλουμε έτσι κι αλλιώς να είμαστε πολύ προσεκτικοί και έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο στη διπλωματική μας σχέση με την Τουρκία ως Υπουργείο Εξωτερικών και ως ελληνική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ο Ερντογάν πριν απ' όλα είναι ένας γυάλινος γίγαντας, ένας έφραυστος γίγαντας, όσο και αν δείχνει μια μεγάλη ισχύ ελέγχου στο εσωτερικό της χώρας και μετά το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα και μετά το πρόσφυγμα. Βέβαια, αυτά τα λέει επί του παρόντος, γιατί του έχει ανοίξει όρεξη λόγω Μοσούλης, έτσι. Ναι, νομίζω όμως. Λέει, αφήστε με και εμένα να βάλω πόδι εκεί, να βάλω χέρι εκεί. Τα ανοιχτά μέτωπα. Αλλά δεν τα λέει μόνο για τη Μοσούλη. Τα ανοιχτά μέτωπα που έχει η Τουρκία και στο εσωτερικό της και προς την Αρμενία και προς ανατολικά είναι τόσα πολλά που προφανώς δεν μπορεί ούτε καν να τα ελέγξει. Η στρατιωτική του ετοιμότητα είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο, με δεδομένο και την εξαήλωση πλέον όλων των στρατιωτικών στελεχών. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι τα ίδια τα αντανακλαστικά του απέναντι στο πραξικόπημα, αυτές οι χιλιάδες συλλήψεις, φυλακίσεις, δείχνουν μια μεγάλη αγωνία και ένα μεγάλο φόβο απέναντι και στο λαϊκό αίσθημα και στην κοινωνία και στο στρατό. Απλώς θεωρώ ότι πάει όμως να συγκροτήσει ενός νέου τύπου εθνικισμού. Να διαμορφώσει έτσι το δικό του ένα όραμα. Ένα νεοοθωμανικό εθνικισμό, ακριβώς. Προσπαθεί να διαμορφώσει ένα το κεντρικό δικό κρατικό όραμα ιδεολόγημα στην κοινωνία, να εξάγει την, κρίση, να εξάγει την κρίση του. Σωστό είναι. Και να συσπυρώσει πλέον τον τουρκικό λαό σε μια γραμμή για μια μεγάλη Τουρκία. Μάλιστα, οφείλουμε να είμαστε έτσι κι αλλιώς προσεκτικοί. Νομίζω η Λεζάνη είναι πλέον ένα κεκτημένο ιστορικό και ευρωπαϊκό κεκτημένο. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι και η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο ισχυρή στο ζήτημα της εθνικής της κυριαρχίας και ασφάλειας, που τουλάχιστον ανεξάρτητα αν πρέπει να έχουμε μια ετοιμότητα, δεν νομίζω ότι ουσιαστικά γεννά ιδιαίτερες ανησυχίες. Μάλιστα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως, κύριο Μπουκόρο, ότι ο Ερντογάν έχει και μια άλλη παράμετρο στα χέρια του. Ελέγχει, έχει στα χέρια του μια στρόφιγγα, έναν ρουμπινέ, όπως θα έλεγε ο απλός Έλληνας και Ελληνίδα. Και μπορεί, ακριβώς, και μπορεί και ελέγχει. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Και μπορεί και ελέγχει τη ροή, την προσφυγική, που περνάει μέσω Τουρκίας, έτσι. Και την ελέγχει προς την Ευρώπη. Και εδώ η Ελλάδα είναι το πρώτο θύμα αυτής της υπόθεσης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εκεί για να δούμε τι πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να κάνει η κυβέρνηση και πώς πρέπει να αξιολογήσει συνολικά ο πολιτικός κόσμος της χώρας, που μάλλον το θεωρεί σαν μια συμπτωματολογία αυτό που συμβαίνει. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα σας έλεγα αρχικά ότι είναι παλιά ανάλυση αυτή που εδράζεται στην παραδοχή
ότι ο Ερντογάν και ο κάθε ηγέτης απευθύνεται στο εσωτερικό της χώρας του. Την εποχή της παγκοσμιοποίησης και του παγκόσμιου χωριού, όπως λέμε στη δική μας γλώσσα, και της ταχύτατης διακίνησης των πληροφοριών, όπου κυρίαρχα ιδεολογήματα χτίζονται με μεγάλη ταχύτητα, κανένας ηγέτης όταν μιλάει και όταν λέει τόσο σοβαρά πράγματα δεν απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό. Είναι έτσι. Απευθύνεται σε ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα. Και όταν επανέρχεται στα θέματα. Κατά συνέπεια αυτή η ανάλυση δεν ισχύει. Από εκεί και πέρα, εμένα εκείνο που με προβληματίζει. Άρα δεν επιτρέπεται είναι ότι γύρονται συνεχώς ανιστόρητες απαιτήσεις, κυρίως από την Τουρκία, αλλά όχι μόνο τον τελευταίο καιρό, εναντίον της χώρας μας, και αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υποχωρεί η θέση της χώρας για να γύρονται με τέτοια συχνότητα ανιστόρητες απαιτήσεις. Και τις χαρακτηρίζω ως τέτοιες ανιστόρητες, διότι δεν μπορεί να λέει ο Ερντογάν εξαναγκάστηκε η Τουρκία να υπογράψει στη συνθήκη της Λοζάνης, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της οποίας προσήλθε ως νικήτρια. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ποιοι υπέγραψαν. Κατασκευάζει τώρα. Ποιοι υπέγραψαν, έτσι. Ακριβώς. Και μάλ και εις μέτην ονού. Και εις μέτην ονού. Ακριβώς. Κατασκευάζει λοιπόν ένα νέο ερντογανικού τύπου μεσοπολέμου, όπως το είπατε, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά και επιχειρώντας να συσπυρώσει τις μάζες στο ιδεολόγημα που κατασκευάζει, αυτόν τον ερντογανισμό, ας τον ονομάσουμε. Σαφής. Η Ελλάδα. Σας ικανοποιεί η αντίδραση της κυβέρνησης και ο τρόπος που συγκροτεί την ελληνική εξωτερική πολιτική απέναντι σε τέτοιου είδους καταστάσεις? Ή πιστεύετε ότι αντιμετωπίζεται αυτό σαν ένα θέμα ρουτίνας? Κύριε Παναγιωτόπουλε, σε θέματα εθνικής σημασίας, σε θέματα που άπτονται των διεθνών σχέσεων της χώρας και ιδιαίτερα των σχέσεων με την γείτονα, γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ προσεκτική. Και σε καμία περίπτωση... Εγώ για την κυβέρνηση ρώτησα. Και... καταρχήν. Μα, κοιτάξτε, το ερώτημά σας ήταν συγκεκριμένο, αν μας ικανοποιεί. Εμείς κάνουμε τις παρατηρήσεις μας. Εντοπίζουμε και εμείς και η ελληνική κοινωνία και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ορισμένους ερασιτεχνισμούς τον τελευταίο καιρό. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα. Εγώ θα πω μόνο ότι η Ελλάδα οφείλει να έχει σε ύψιστο βαθμό την αποτρεπτική της ισχύ. Κυρίως όμως οφείλει να ενδυναμώνει καθημερινά τη θέση της στους διεθνείς οργανισμούς των οποίων είναι μέλος, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και όπου αλλού, να είναι αυστηρά προσελωμένη στις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, να χτίζει συμμαχίες και γέφυρες και γενικότερα μάλιστα η δύναμη αποτροπής της να είναι, μισό λεπτό και ολοκληρώνω κύριε Παναγιώτη, τρέχω λίγο τη συζήτηση για να καλύψουμε και τα άλλα θέματα, και τόσο το Υπουργείο Άμυνας όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών να λειτουργούν με τον τρόπο που οφείλουν, να αξιοποιούν όλο το δυναμικό, στρατιωτικό και διπλωματικό, και κυρίως το διπλωματικό, για να χτίζει την ισχυρή θέση της χώρας, η οποία έχω την εντύπωση ότι αποδυναμώνεται και τέτοιου είδους πολυτέλεια η Ελλάδα δεν διαθέτει. Αποδυναμώνεται η θέση της χώρας τον τελευταίο καιρό στα διεθνή παίγνια και μάλιστα αυτά, σε αυτά που στην περιοχή μας εμφανίζονται ως πλέον επικίνδυνα, κύριε Μαργαρίτη? Νομίζω ότι οι δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν επιβεβαιώνουν την χρησιμότητα της επιλογής για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Σκεφτείτε η Ελλάδα να ήταν έξω από τον ευρωπαϊκό άξονα, να μην ήταν τα σύνορα της χώρας μας και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μεγάλες δυσκολίες και τι μεγάλα προβλήματα θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Εκτός αν είχε ακολουθήσει μια άλλη πολιτική τύπου Ισραήλ, κύριε Μαργαρίτη. Ναι, μόνο που η χώρα μας δεν μπορεί να την ακολουθήσει αυτή, διότι καταρχήν εκτός των άλλων προβλημάτων, όπως ξέρετε, το Ισραήλ έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική και κοινωνική συνοχή. Στη χώρα μας, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει τέτοια πολιτική και κοινωνική συνοχή. Είμαστε μια χώρα που έχει περάσει εμφύλιες σειράξεις και συνεχίζει να περνάει, όχι ένοπλες πια, ευτυχώς, αλλά παρόλα αυτά ο εμφυλιοπολεμικός λόγος είναι ο κυρίαρχος πολιτικός λόγος. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση με το Ισραήλ. Όμως, επισημαίνω και πάλι, γιατί πολλές φορές είμαστε πολύ εύκολοι στις αναλύσεις μας στη χώρα μας, ότι η ευρωπαϊκή θωράκιση της χώρας είναι και η βασική μας ασπίδα. Τώρα, επί της ουσίας των δηλώσεων, θα πρέπει να κρατήσουμε κάτι. Ότι, και το ξέρετε γιατί είστε πολύ έμπειρος κύριε Παναγιωτόπουλε, όποια χώρα και όποιο πολιτικό σύστημα αποκτά περισσότερο ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά και λιγότερο κοσμοπολίτικα, αυτό το σύστημα, αυτή η χώρα βρίσκει καταφύγιο στον εθνικισμό. Σωστό είναι αυτό. Όλη η ιστορία, και πολλές φορές και στον επεκτατισμό. Όλη η πνευματική διανόηση, σωστό είναι αυτό. Όλα τα κείμενα που μπορεί να διαβάσει κανείς, όλες οι ιστορικές αναλύσεις δείχνουν ότι όποια χώρα
βρίσκεται με ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά το βασικό ιδεολογικό μανδύα πάνω στον οποίο στείνει το ολοκληρωτικό καθεστώς και την υποχώρηση στον κοσμοπολιτισμό είναι πάντα ο εθνικισμός. Και ο Μεσοπόλεμος μας δίδαξε πολλά, ακριβώς, τα οποία δυστυχώς επαναλαμβάνονται. Όπως ξέρετε, μέρη, και στην Ευρώπη τα προβλήματα που έχουμε και στα Βαλκάνια, δηλαδή οι αδύναμες δημοκρατίες, να το πω έτσι, στείνονται πάνω σε ίδιες εθνικιστικές αφηγήσεις. Κατά συνέπεια, ένα δεύτερο συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε είναι ότι καμιά φορά ο εθνικισμός και μια ορισμένη ρητορική εθνικιστική δεν κρύβει ισχυροποίηση, δεν κρύβει ισχυρούς ρόλους, αλλά κρύβει ένδυα, αδυναμία. Σωστό είναι. Είναι δηλαδή η εύκολη τροφή για το πόπολο προκειμένου να καλλιεργηθούν πολιτικές. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής. Προφανώς χρειάζεται και ψυχική και πολιτική και στρατιωτική προετοιμασία της χώρας. Όμως η χώρα μας δεν πρέπει να τσιμπήσει. Να το πω απλά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, για να μην μείνουμε μόνο στις θεωρητικές αναλύσεις. Ισχυρίζομαι και πιθανολογώ ότι ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί να βρει και μια ακραία αντίδραση από την πλευρά μας για να φτιάξει τα διλήμματα που θέλει, για να φτιάξει τις πολιτικές που θέλει, για να κάνει τα διεθνή. Εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ακριβώς. Αν η χώρα μας τσιμπήσει, να το πω έτσι πολύ απλά, στις υπερβολές και στις ρητορικές του Ερντογάν, μπορεί να μην υπερασπιζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο την εθνική μας αξιοπρέπεια και την εθνική μας κυριαρχία, αλλά να διευκολύνουμε τα παιχνίδια που θέλει να παίξει η σημερινή τουρκική ελίτ και ο Σουλτάνος. Σαφής. Κύριε Μεγαλομίστακα, για να μην επαναλαμβάνουμε σωστά πράγματα, νομίζω, που υπόθηκαν και από τους τρεις προλαλήσαντες, έχετε να προσθέσετε κάτι στα πράγματα αυτά? Εγώ βλέπω ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάποιες καταστάσεις, όπως ήταν το πραξικόπημα και η αδυναμία η δική μας να ανταπεξέλθουμε σε βασικά στοιχεία και ζητήματα. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που περνάμε, προσπαθούν να εκμεταλλευτεί κάποιες καταστάσεις. Αυτό εμείς δεν πρέπει να το επιστρέψουμε. Και για να συμβεί αυτό, πρέπει να έχουμε μια ενιαία πολιτική, υπερκομματική, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ποια είναι τα κομματικά συμφέροντα της εκάστοτε κυβέρνησης ή του εκάστοτε κόμματος. Επομένως, μόνο έτσι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται με τις δηλώσεις του Ερντογάν και όλη του τη στάση. Επίσης, πιστεύω και θεωρώ απαραίτητο να ενισχύσουμε τη θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ΝΑΤΟ, ζητώντας την βοήθεια και την ενίσχυσή μας για να ανταπεξέλθουμε, γιατί δεν είναι ένα πρόβλημα δικό μας καθαρά. Όχι, είναι αυτό, ένα παγκόσμιο σωστά πρόβλημα. Και θέτοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές του Ερντογάν και επιδιώξεις, θέτοντάς τες προς συζήτηση και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο της πολιτικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Σωστά το λέτε αυτό. Μα μόνο έτσι. Πήγε να εκμεταλλευτεί το προσφυγικό πρόβλημα, αφήνοντας ροές προσφύγων να έρχονται εδώ, και είδαμε ότι μόλις ζητήσαμε τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της Frontex, το πρόβλημα άρχισε να λύνεται. Αυτός ο ηγέτης της Τουρκίας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ό,τι μπορεί για να διεκδικήσει την καθιέρωση του Ερντογανισμού, όπως πολύ σωστά αναφέρατε ως όρο. Εμείς όμως δεν πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι του. Σωστό είναι. Πρέπει να δείξουμε μια σταθερή στάση. Σωστό πάντα ζητώντας τη βοήθεια, γιατί το να είμαστε εταίροι σε μια ένωση δεν έχουμε μόνο υποχρεώσεις. Και να χαράξουμε και μια πολιτική μέσω μακροπρόθεσμη, η οποία απαιτεί όμως, αγαπητοί κύριοι, απαιτεί επιτέλους τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων. Σε κάθε περίπτωση, χωρίς να χοντρένουμε την υπόθεση αυτή, είναι από μόνη της μεγάλη υπόθεση και θα κρατήσει πολύ. Νομίζω ότι κάποια στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, ο οποίος παρακολουθεί τα θέματα, τα γνωρίζει τα θέματα και δίνει τη σωστή στιγμή τις σωστές απαντήσεις, θα πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβει, έστω και ατύπως, μια αφορμή, μια εορταστική εκδήλωση, μια πρωτοβουλία, να βρεθούν πολιτικοί αρχηγοί μεταξύ τους για να έχουμε τη δυνατότητα να χαράξουμε μία μεσοπρόθεσμη στρατηγική. Δεν είναι απλό το θέμα, θα το βρίσκουμε διαρκώς μπροστά μας, και αν σήμερα έχουμε να υπερβούμε έναν λόφο, πως είναι ο λόφος του Λυκαβητού, αύριο πιθανώς θα έχουμε να υπερβούμε το Everest. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η υπόθεση σε επίπεδο επεκτατικότητας της Τουρκίας θα χοντρένει από μήνα σε μήνα. Λοιπόν, άλλα θέματα. Ερώτημα. Κύριε Παυλίδη, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κουμουτσάκος, ο οποίος και γράμματα γνωρίζει και αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα των πολιτικών χαρακτηρισμών για την εμπειρότατος, βγήκε σήμερα και είπε ότι η χώρα μέχρι σήμερα αντιμετώπιζε κρίση οικονομίας, από τώρα και στο εξής, λόγω της συμπεριφοράς της κυβέρνησης, αντιμετωπίζει και κρίση δημοκρατίας. Και αναφέρθηκε, όπως το έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη Βουλή,
αναφέρθηκε σε όλο αυτό το κλίμα, το ζωφερό, το κλίμα του ζόφου, το οποίο δημιουργείται σε σχέση με τον πόλεμο των καναλιών, ο οποίος εμφανίζει συμπτώματα πάρα πολύ περίεργα και τα εμφανίζει εξ αντανακλάσεως και στον χώρο της δικαιοσύνης και όχι μόνο. Λοιπόν, είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους χειρισμούς της πάνω από το τραπέζι και κάτω από το τραπέζι που δημιουργεί στη χώρα κρίση δημοκρατικών θεσμών. Αυτά λέει η αξιωματική αντιπολίτευση και είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και μόνο το γεγονός ότι η υπόθεση του διαγωνισμού των αδειών βρίσκεται στην φάση του Συμβούλου της Επικρατείας, στο επίπεδο του Συμβούλου της Επικρατείας. Θα έχουμε δύο συνεδριάσεις, Δευτέρα και Τετάρτη. Θα έπρεπε όλοι να είναι πάρα πολύ. Επί της ουσίας θα κριθεί η συνταγματικότητα ή μη των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν με βάση τον νόμο Παπά. Και μόνο δεν αυτό κρίνει νόμους, κυρίες και κύριοι, το Συμβούλιο Επικρατείας. Κρίνει πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν σε εφαρμογή των νόμων. Συμφωνώ. Και μόνο αυτό σας λέω είναι βασική προϋπόθεση για να χαμηλώσουν όλοι τους τόνους και να αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δικιά της δουλειά. Και νομίζω ότι είναι επικίνδυνο παραμονή τέτοιων συνεδριάσεων του ΣΤΕ. Μα εδώ απειλεί η κυβέρνηση ότι θα επαναφέρει την τροπολογία Παπά. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Και μπορεί να συζητήσει, λέει, και ορισμένα πράγματα για το μαύρο που έλεγε σε πέντε μέρες μαύρο. Είναι μια άλλη διαδικασία. Νομίζω ότι πριν απ' όλα η πρόθεση και φάνηκε από τον πρόεδρο της Βουλής στην διάσκεψη των Προέδρων ήταν να επανασυγκροτηθεί το ΕΣΥΡΟΥ, που νομίζω είναι μια συνενετική διαδικασία. Και η Πρωτοπολογία Παπά. Ναι, αλλά σας είπε η Νέα Δημοκρατία, πάρτε πίσω το νόμο. Να πάμε από μηδενική βάση ότι, να το συγκροτήσουμε. Νομίζω δεν είναι στη Δημοκρατία και στο Κοινοβούλιο. Αυτά τα πράγματα είναι λίγο στο επίπεδο αστιότητας. Βλέπω τον κύριο Μπουκόρο. Το ΕΣΥΡΟΥ είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία οφείλουμε έτσι και αλλιώς όλα τα πολιτικά κόμματα να τη συγκροτήσουμε, ανεξαρτήτως διαδικασιών. Τώρα το θυμήθηκε. Ανεξαρτήτως διαδικασιών ΕΣΥΡΟΥ και αδειών. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρώ ότι καταρχήν υπάρχει ένα ζήτημα δημοσιογραφική διοντολογία. Από μόνο του, δηλαδή, θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς το ΣΥΡΟΥ να υπάρχει, να λειτουργεί και να ελέγχει το επίπεδο των ειδήσεων, το επίπεδο της ελληνικής τηλεόρασης και το επίπεδο της ειδησιογραφίας. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, αυτή η έλλειψή του δημιουργεί και πάρα πολλά κενά. Θα έπρεπε, λοιπόν, να συγκροτηθεί. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν συγκροτήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ποιος θέλει. Πρώτον, είναι ολφάνερο ότι οι ευθύνες υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία, με δεδομένη την άρνηση ήδη ευθύς εξ αρχής να συγκροτήσει το ΣΥΡΟΥ. Εγώ θέλω να σας πω όμως κάτι άλλο. Αυτή η ένταση στον πόλεμο της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην κυβέρνηση με αφορμή τα κανάλια δείχνει από μόνη της αυτή η ένταση ακριβώς και το πόσο μεγάλα συμφέροντα συγκρούνται στον χώρο των καναλιών. Τι συμφέροντα, εγώ βλέπω τον κύριο Παπά πρώτο τραπέζι πίστα σε όλα τα κανάλια. Και σε αυτά που κάνουν οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση. Υπουργός Επικρατείας. Και τον είδα άνετο χθες και στο Sky, 45 λεπτά τον είχε στο Sky. Ο κύριο Κοσιόνι έκανε μια χαρά τη δουλειά τη, έκανε τον συνάδελφο. Είναι υπουργό. Αλλά δεν τον είδα ούτε με μόλοπε να βγαίνει, ούτε να τον έχουν γρονθοκοπήσει. Είναι ο μόνο που φιλοξενείται ταυτοχρόνω από Αλαφούζο και Μαρινάκη. Λοιπόν, ακούστε με τώρα, εντάξει. Αυτό είναι. Α, κύριε Μπουκόρο, αυτό είναι κατόρθωμα τη κυβέρνηση. Μπορεί να μην μειώνει του φόρου, αλλά στα κανάλια τα κατάφερε. Να έχει φίλου και τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Αλαφούζο. Οι ομοτράπεζοι των καταναρχών. Κάντε σώσα, μόλις τελειώσει να μιλήσω. Ωραία. Γεφυρώνει την αντίθεση, ωραία, κύριε Μπουκόρο. Γεφυρώνει την αντίθεση. Αν μη τι άλλο, αν είναι ειρηνοποιός, να τον αποδεχτούμε. Σεβαστείτε αυτούς τους ανθρώπους που μας βλέπουν. Καλά, κουβέντα κάνετε, κύριε Παυλίδη. Ναι, δεν διαφωνώ. Κουβέντα κάνετε. Ξέρουν ξεκάθαρα τι σημαίνει Sky, πόσο φιλικό ή πόσο εχθρικό είναι στην κυβέρνηση. Μην κορεδευόμαστε τώρα μέσα. Για να λέμε ότι επειδή ο κύριος Παπάς, ως υπουργός Επικρατείας, υπεύθυνος για την υπόθεση των διαγωνισμών των καναλιών και προφανώς πρόσωπο της επικαιρότητας. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Τα έχει το ίδιο καλά με το Sky και με το νέο καναλάρχη, δηλαδή, οι οποίοι μεταξύ του είναι σε εσφοδρή αντιπαράθεση. Αυτό πραγματικά είναι ομολογουμένος αξιοπερίεργος. Αυτός είναι ρόλος Ban Ki-moon. Η παρουσία του Υπουργού Επικρατείας στα κανάλια σε ζητήματα που αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργού θεωρείται ότι είναι ζήτημα φιλικών σχέσεων και οικειότητας. Και απλώς να πει στον κύριο Πολάκη, τουλάχιστον να μην τα λέει βοθροκάναλα όμως. Μην τρελαθούμε. Αν είναι σωστό να αλλάξει τον όρο. Να μην τα λέει βοθροκάναλα. Αυτή είναι η πολιτική άποψη του κύριου Πολάκη. Δεν χαρακτηρίζει την πολιτική της κυβέρνησης. Έτσι, από εκεί και πέρα. Για να μην κάνουμε και Ελάτε για να πάμε σε διάλειμμα. Είστε πάντα πολύ χαλαροί. Μόλις πιάσουμε τα κανάλια, παθαίνετε κάτι. Έχετε μια αλλεργία. Γελάω.
γελάω με τα όσα επιχειρείτε να καταδείξετε ενώ άλλα συμβαίνουν. Ωραία. Λοιπόν, κύριε, ήθελα να ολοκληρώσω. Time out. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά έρχομαι σε εσάς. Και μετά έρχομαι σε εσάς, στους υπολείπους. Αφού ολοκληρώσω. Γιατί θέλω να μου πείτε αν τελικά η συμπεριφορά της κυβέρνησης στο θέμα των καναλιών αφορά τη διευθέτηση ή την επαναδιευθέτηση. Αυτό που λέμε η επιχειρηματική, εκδοτική και πολιτική κουζίνα ενός παιγνίου πολιτικής επιρροής, δηλαδή να φύγουν οι παλιοί και να έρθουν οι καινούργοι που είναι πιο δικοί μας, που μπορούμε να μας κάνουν κριτική, αλλά να πηγαίνουμε και στο δελτίο τους και να μην φεύγουμε με μόλοπες, να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό σημαίνει το νέο πνεύμα για τα μίντια της κυβέρνησης και προσωπικά του Υπουργού Επικρατείας, ή αν ουσιαστικά πρόκειται για την προσπάθεια οικοδόμησης μιας νέας αριστερής διαπλοκής, η οποία, όπως καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία, θα είναι πολύ χειρότερη από αυτή που υπήρξε στο παρελθόν. Να το δούμε λοιπόν σε λίγο.